Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν σηκώνεσαι να μιλήσεις στο βήμα αυτό και έχεις πετύχει τη μικροπολιτική μονομαχία στο Ελπάσο μεταξύ Πειραιός και Κουμουνδούρου, πρέπει να αρχίσεις να σκέφτεσαι τα ενδιάμεσα στάδια. Να σκεφτείς δηλαδή τι υπάρχει ανάμεσα στην Πειραιός και στην Κουμουνδούρου. Υπάρχει ένα αστυνομικό τμήμα, στο οποίο βιάστηκε μια κοπέλα, είναι η Ομόνια. Οι αστυνομικοί όμως αφέθηκαν ελεύθεροι. Σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις δεν είχαμε το ίδιο, είχαμε προφυλακίσεις. Θα μου πείτε τώρα, οι φυλακές και τα σοφροστικά καταστήματα υπάγονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οπότε φαντάζομαι και με βάση το esprit de corps, ίσως οι καταδικαστέντες, και δεν είναι και λίγοι, όργανα της τάξης που έχουν προβεί σε παραβάσεις, εγκλήματα και πάει λέγοντας, θα έχουν και μια διαφορετική μεταχείριση. Μην μου μιλήσετε για μη διαφορετική μεταχείριση. Στην ίδια διαδικασία υπάρχει και ο Κολωνός. Ενδιάμεσα όμως υπάρχουν φτηνοί δικηγόροι, ακριβοί δικηγόροι. Μεγάλη δημοσιότητα, μικρή δημοσιότητα. Υπάρχει πληρωμένη δημοσιότητα και απλήρωτη δημοσιότητα. Υπάρχει δημιουργία ενός κλίματος το οποίο επιτρέπει στην κοινωνία να ζητάει τάξη και ασφάλεια και αυτό να έρχεται η κυβέρνηση και να λέει τώρα με το σοφροστικό κώδικα ότι το διασφαλίζει. Δηλαδή, στα σοβαρά, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν τώρα έτσι όπως λέτε εσείς τα σοφρονιστικά καταστήματα έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, υπάρχουν προδιαγραφές. Εγώ δεν αμφιβάλλω, κύριε Υπουργέ μου. Ειλικρά σας το λέω, δεν αμφιβάλλω. Έχετε πάρει τις οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις καταγγελίες και βάλατε 5 ωραίους τίτλους απάνω και τα λέτε. Αυτά πώς θα τα εφαρμόσετε? Πείτε μου, για να αναρωτιέμαι, υπάρχει πρωτόκολλο? Έχετε καθίσει να σκεφτείτε και να μελετήσετε επιστημονικά πόσους κοινωνικούς λειτουργούς θέλει μια φυλακή? Πόσους ψυχολόγους χρειάζεται μια φυλακή? Ανακρατούμενο πόσοι, με βάση τον αριθμό των κρατουμένων? Είναι ίδιο το προσωπικό, το επιστημονικό που θα χρειαστεί σε μια φυλακή των 300 και σε μια φυλακή των 700, πόσο μάλλον σε μια φυλακή που χωράει 300 και έχετε 750 σήμερα? Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, μπορείτε να πείσετε ότι εξασφαλίζετε με την αυστηροποίηση ορισμένων ποινών και με την επιμήκυνση του χρόνου άδειας, με το δυσκόλεμα του ποιος θα πάει ή δεν θα πάει στην αγροτική φυλακή και μία σειρά από άλλα πράγματα που συζητήθηκαν από τους συντρόφους μου ενδελεχώς στην Επιτροπή και στις προηγούμενες συζητήσεις, έρχεστε να αποδείξετε ότι δεν ενδιαφέρεστε σοφρονιστικά και για τη ρίζα του κακού που γεννάει κυριολεκτικά το έγκλημα και για τον τρόπο επανένταξης των ανθρώπων μέσα στην κοινωνία, οι οποίοι δεν θα έχουν απλώς παραλύσει και διαλυθεί, αλλά θα είναι σε θέση να μην μπαίνουν στην κοινωνία εκτός από το κοινωνικό στίγμα, αν και όποτε υπάρχει αυτό, διότι και το στίγμα πάλι συνάρτηση ταξική είναι. Αυτοί που έχουν τα πολλά λεφτά δεν βγαίνουν στιγματισμένοι, ενίοτε βρίσκουν και καλύτερη θέση, γιατί έχουν εκπαιδευτεί καταλήλως μέσα στις φυλακές, για να είμαστε σοβαροί. Αλλά από μερικούς που τους τρώει το μαύρο σκοτάδι και από πλευράς νομικής κάλυψης και από πλευράς αντιμετώπισης των συνδικών που ζουν μέσα στη φυλακή. Τα βασικά αίτια της στέρησης της ελευθερίας που κάνουν τον άνθρωπο να ξεπερνάει τον εαυτό του και να παρανομεί. Τα συζητήσαμε ποτέ στα σοβαρά για να έρχεστε εδώ και να μιλάτε για αριστερά και δεξιά, δεξιά και αριστερά, ενώ στην πραγματικότητα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνείτε στη βασική κατεύθυνση? Ότι ξαφνικά υπάρχουν άγιοι που είναι άνεργοι, φτωχοί, αμόρφωτοι, κοινωνικά αποκλεισμένοι και είναι και τόσο άγιοι που δεν εγκληματούν. Και ότι αυτές οι σύνθηκες δεν παράγουν εγκληματίες. Οπότε αυτοί που θα παραχθούν ως εγκληματίες κάτω από αυτές τις κοινωνικές συνθήκες ζωής, πεινασμένοι, αμόρφωτοι, εγκαταλελειμμένοι, στο περιθώριο, χωρίς τον ήλιο μοίρα που λέμε, και που θα φτάσουν ενδεχομένως για να επιζήσουν να εγκληματίσουν ή να γίνουν θύματα των κυκλωμάτων αυτών που τους εκμεταλλεύονται σε μια κοινωνία η οποία έχει μία ένα εικόνισμα μόνο, την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι θα μπουν μέσα σε αυτή την εκμετάλλευση και θα βρεθούν μέσα στη φυλακή, θέλετε να μας πείσετε ότι με αυτό το κώδικα που φέρνετε, το σοφρονιστικό, θα σοφρονιστούν και θα καταλάβουν ότι η κοινωνία είναι πάρα πολύ καλή, δεν έχει τίποτα το εκμεταλλευτικό και μπορούν να βγουν σε αυτή την κοινωνία έχοντας διορθωθεί? Γιατί? Επειδή θα κάνουν τηλεμάθημα?
Ποιος άνθρωπος μετά από 15 και από 20 και από 25 χρόνια μέσα στη φυλακή είναι σε θέση να κάνει τηλεμάθημα? Τι ψυχολογική προετοιμασία ενδεχομένως χρειάζεται για να τον πείσετε γι' αυτό? Παραμένει ή δεν παραμένει προνόμιο η εργασία μέσα στη φυλακή και μειώνει την ποινή? Σωστά. Και πώς χορηγείται αυτό το προνόμιο και σε ποιους? Δεν υπάρχουν κυκλώματα ούτε μέσα στις φυλακές. Όχι καθόλου, δεν υπάρχουν, δεν υπήρχαν ποτέ. Και τώρα θα εξαλειφθούν ξαφνικά. Να το προχωρήσω λίγο παραπένα. Γιατί δεν πάμε στην ουσιαστική έννοια του σοφρονισμού? Γιατί τρέμεται να το αντιμετωπίσει το εργασία. Στη φυλακή έπρεπε όλοι να μπορούν να εργάζονται, ο καθένας από όπου μπορεί, όπως μπορεί και με βάση τις δυνάμεις του. Να εργάζεται. Και την ίδια ώρα που το λέω αυτό, στην παρούσα κοινωνία που ζούμε, όπου η εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο και το κέρδος είναι θέσφατα, τρέμω που το λέω. Διότι οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη ιδιωτικοποίηση των φυλακών. Και μήπως κατά αυτήν την έννοια είναι και πιο διευκολυντικό εδώ που τα λέμε και πολύ μοντέρνο και πολύ σύγχρονο να καθίσουμε να μιλάμε το αν η μεγάλη ποινή, η μικρή ποινή είναι δημοκρατική, η μία και αντιδημοκρατική, η άλλη αριστερή, η μία και δεξιά η άλλη. Η σοβαρή συζήτηση αυτή σε επίπεδο σοφρονιστικό, να καθόμαστε να συζητάμε τι είναι προοδευτικό και τι είναι δημοκρατικό με βάση το ύψος της ποινής. Και αυτό από μόνο του κάνει τη συζήτηση για αυτό το νομοσχέδιο μία μεγάλη καινοτομία και μία συμμόρφωση με ευρωπαϊκές αξίες. Λες και οι ευρωπαϊκές αξίες είναι διαφορετικές από εδώ? Δεν είναι, ίδιες είναι, ολόιδιες είναι. Και είστε υπερασπιστές όλοι σας αυτών των ευρωπαϊκών αξιών. Που θέλουν τους μισούς ανθρώπους στη κοινωνία, για να μην πω τα τρία τέταρτα, αντικείμενα και να έχουν ατομική ευθύνη παντού, σε οτιδήποτε αφορά τα αδικήματα, τις παρεκτροπές από το σύστημα, τις παραβατικές συμπεριφορές, ατομική ευθύνη, αλλά καμία ατομική ευθύνη για να απαιτήσουν δικαιώματα. Όχι. Όχι, αυτό δεν υπάρχει. Γιατί? Γιατί το σώμα τους δεν τους ανήκει. Ξέρετε κάτι, πριν φτάσετε στο εμπόριο λευκής σαρκός, φτάστε στη σύγχρονη μορφή δουλείας και υστέρηση της ελευθερίας. Το ανθρώπινο σώμα αφορά. Μην μου πείτε τώρα ότι από πλευράς ακόμα και υγειονομικής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, θα σταματήσω αμέσως. Λοιπόν, ακόμα και στο επίπεδο της αντιμετώπισης των ασθενειών των κρατουμένων δεν υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Μα το λέτε μόνοι σας. Με δικαιώνετε πριν πω οτιδήποτε για την ταξική αντιμετώπιση και του σοφρονιστικού συστήματος, όταν έρχεστε και λέτε, τους έχετε ευχέρεια επιλογής για να τους επισκεφθεί γιατρός της αρεσκίας τους μέσα στη φυλακή, που έχουν όλη την ίδια επικοινωνία με τον έξω κόσμο, ξέρουν όλη τη γλώσσα, φτάνει να έχουν λεφτά. Μα βέβαια, αφού έχουμε φυλακές delivery τώρα, δουλευόμαστε μεταξύ μας. Υπάρχει delivery. Και ψώνιο από το σούπερ μάρκετ. Αυτός που έχει λεφτά μέσα στη φυλακή περνάει καλύτερα. Αυτός που έχει δυνατότητα να κάτσει λιγότερο στη φυλακή πάλι θα περνάει καλύτερα, γιατί αυτό είναι πάντα και ένα κομμάτι καθαρά οικονομικό. Και παίρνουμε, κορφολογούμε 2-3 υποθέσεις, όπως έγινε πρόσφατα στον Κολωνό. Κορφολογούμε 2-3. Κορφολογούμε άλλες 2-3 που πιάσαμε, ξέρω, ένα λιμενικό που έκανε εμπόριο ανθρώπων, έναν άλλον ο οποίος ήταν μέσα σε μια συμμορία, για να δείξουμε ότι είναι δημοκρατικό το σύστημα. Δεν είναι δημοκρατικό το σύστημα. Δεν έχει το σοφρονισμό στο βάθος του. Αντιμετωπίζεται κυριολεκτικά σαν αυτό που τάχα μου δίθεν αντιστρατεύεστε, πονάει χέρι κόβει χέρι. Πονάει κεφάλι κόβει κεφάλι. Όταν μιλήσετε για κοινωνικό σώμα και για λαό, όταν ένα τμήμα του αρρωσταίνει, αναρωτιέσαι αν θες αυτό το σώμα το κοινωνικό να το ακροτηριάσεις ή αν θες να το θεραπεύσεις. Εσείς κόβετε το χέρι και μετά πουλάτε πανάκριβα, ακόμα και αυτό είναι τμήμα των πολιτών που έχει υποπέσει σε μοιραία και για άλλους ανθρώπους λάθη, βρήκατε τον πολύ απλούστερο τρόπο. Κόβετε το χέρι και μετά καλείτε η κοινωνία να πληρώσει το ξύλινο πόδι ή το ξύλινο χέρι για να συνεχίζεται η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο εντός φυλακής, εκτός φυλακής και πάντα επί τα αυτά του συστήματος. Γι' αυτό και βεβαίως δεν μπορεί κάποιος να συνενέσει στις τρομακτικές καινοτομίες και τις τρομακτικές συμπορεύσεις με μια τρομακτική δημοκρατία, στην οποία πολύ φαντάζομαι ότι σας αρέσει να λέτε ότι είναι μικρογραφία η φυλακή της κοινωνίας. Οπότε σε αυτή τη μικρογραφία να μην φαίνονται τα τερατουργήματα που γεννιούνται από το σύστημα. Σας ευχαριστώ.